Στην τελική ευθεία βρίσκεται από πλευράς κυβέρνησης και ειδικότερα Υπουργείου Παιδείας η οριστικοποίηση των αποφάσεων που αφορούν στην υποχρεωτική χρήση της μάσκας από μαθητές, δασκάλους και καθηγητές, στο σύνολο των εκπαιδευτικών δομών και σε όλες τις βαθμίδες. Ο πρόεδρος των δασκάλων Σερών κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Οι προτάσεις που κάνει η σχολική ομοσπονδία είναι να ανατριθεί το μοντέλο των 15 μαθητών. Μέγιστο αριθμό που ήταν και την άνοιξη, διότι είπαμε ότι τα μέτρα είπαμε, είναι η απόσταση. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, με 25 μαθητές μέσα σε ένα τμήμα, γιατί υπάρχουν τμήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα, υπάρχουν 25 και 26 μαθητικά αστικά τμήματα, όπως και εδώ μέσα στην πόλη των Σερών. Έχουμε πολυπληθεί τμήματα που υπάρχουν. Να προσληφθεί όλο το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό στην αρχή της χρονιάς. Οι Δήμοι να πάρουν να προσλάβουν το αυξημένο προσωπικό καθαριότητος. Ήδη ανακοινώθηκαν προσλήψεις, δεν ξέρω αν είναι ικανός ο αριθμός ανά Δήμο, αν φτάνουν κτλ. Και τα καθαριστικά και απολυμαντικά να είναι στην ώρα τους. Γιατί υπήρχαν κάποια, όχι σε επίπεδο Σερών, αλλά σε επίπεδο γενικά της Ελλάδας, υπήρχαν δήμοι οι οποίοι δεν είχαν επαρκή υλικά καθαριότητας και αντισηπτικά, καθώς και η χρήση μάσκας, η οποία είναι δύσκολο, εφόσον το κρίνουν οι ειδικοί, να διανέμεται δωρεάν στους γονείς για τα παιδιά τους και τους εκπαιδευτικούς. Τώρα ανακοίνωσε το πρωί ο Υπουργός Εσωτερικών ότι αυτό για τη χρήση μάσκας υπάρχει ειδικό κονδύλιο 15 εκατομμύρια ευρώ ώστε να δοθούν οι μάσκες, να δίνουν δωρεάν οι μάσκες στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Όσον αφορά τη χρήση μάσκας, πρόκειται για ένα στίχημα, αναφέρει ο κ. Στεφάνου, και από την εμπειρία του εκτιμά ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Χρήση μάσκας, που λέτε, είναι ένα στίχημα το οποίο στα μικρότερα παιδιά ιδίως, δηλαδή μιλάμε τώρα τα παιδιά της πρώτης τάξης δημοτικού προδευτέρα και στα νηπιαγωγεία, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι από την εμπειρία μου λέω δύσκολο να εφαρμοστεί 100%. Αλλά όμως οι ειδικοί επιμένουν ότι και από 3 χρόνια μπορεί το παιδί να κάνει μάσκα, αυτό θα φανεί στην πράξη και φυσικά το βάρος πάρει το μισθούν της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί, αυτοί θα στηρίξουν και όλα τα μέτρα, είναι αυτό. Αλλά βλέποντας και κάνοντας, εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός στο θέμα της μάσκας, ιδίως στα νηπιαγωγεία και στους μικρούς μαθητές των μικρότερων τάξεων των σχολείων. Και για τον εκπαιδευτικό. Κοιτάξτε να δείτε. Το σχολείο ξεκινάει 8 η ώρα και αν πάμε σε πλήρη σχέση με ολοήμερο νηπιαγωγείο, τώρα θα πω εγώ, είναι 8 ώρες. Είναι από τις 8 μέχρι τις 4. 8 ώρες πρέπει ένα μικρό μαθητή να φοράει τη μάσκα. Και διάμεσα θα πρέπει να γίνεται και αλλαγή της μάσκας. Είναι αυτό το πράγμα. Είναι πρακτικά τα ζητήματα. Θα φανούν στην πορεία. Για τη δυσκολία της χρήσης μάσκας, κυρίως για τις μικρές ηλικίες, έκανε λόγο και ο Δημήτρης Χιαμάγκας, εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα παιδείας του Δήμου Σερών. Πέρυσι προσπαθούσαμε στο διάλειμμα τουλάχιστον να μην αφήνουμε τις ομάδες των παιδιών, κάνοντας ήδη από πέρυσι διαφορετικά διαλύματα. Και ανοίγω παρένθεση εδώ, φέτος θα προβλέπονται υποχρεωτικά τα διαφορετικά διαλύματα. Αυτό λοιπόν με κόπο προσπαθούσαμε πέρυσι να το επιτύχουμε. Το να είμαστε όμως μέσα στην τάξη για 45 λεπτά φορώντας όλοι και όλες τις μάσκες, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο και δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να γίνει. Σέβομαι τη γνώμη των ειδικών, οι λοιμοξιολόγοι και οι πνευμονολόγοι και όλες οι συναρμόδιες αυτές οι ιατρικές ειδικότητες προφανώς γνωρίζουν γιατί μιλούν. Η εμπειρία μου όμως μου λέει ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί στην σχολική τάξη. Επίσης, ο κύριος Στεφάνου αναφέρεται και στη δυσκολία των εκπαιδευτικών να διδάξουν με τη μάσκα. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα αυτό. Πρωτόγνωρο. Εγώ τουλάχιστον έχω πάνω από 20 χρόνια στην εκπαίδευση. Είναι πρωτόγνωρο αυτό το πράγμα. Να μιλάει και διαρκώς. Ναι, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Και το κακό είναι ότι τον Ιούνιο δεν είχαμε τα κρούσματα που έχουμε τώρα. Ναι, τώρα τα κρούσματα αυξάνονται πάρα πολύ. Και όπως καταλαβαίνετε και οι μικροί μαθητές, εγώ από την εμπειρία μου, το Φεβρουάριο, παράδειγμα, πρωτού ξεκινήσει ο κορονοϊός, που είχαμε θέμα γρήπης, αν θυμάστε καλά, τα σχολεία όλα, τα παιδιά είχαν αποδικατιστεί. Άρα. Και μπαίνουμε και σε μια τέτοια περίοδο. Ναι, μέσα στην περίοδο. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.